Εάν η Τρόικα επιμένει σε οδυνηρότατα μέτρα για να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ, εμείς θα πεισματώσουμε και θα πούμε, θα πεισμώσουμε και θα πούμε ότι δεν φεύγουμε από τη ζώνη του ευρώ, γιατί είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Παραμένουμε όσο οδυνηρά και αν είναι τα μέτρα. Πάντως οι χώρες του Βορρά της Ευρώπης... Αφήνει ανοιχτό το θέμα. Αφήνεται ανοιχτό το θέμα. Σίγουρα το αφήνω ανοιχτό. Να εξεταστεί η υπόθεση αν θα πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή όχι. Σίγουρα το αφήνω ανοιχτό, αγαπητέ Σωτήρη. Δεν προκαθορίζω τώρα τι θα κάνουμε. Αλλά λέω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν πάρα πολύ σοβαρά. Εάν θέλουμε πραγματικά να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού. Ξέρετε ότι εμείς είχαμε πολλές επιφυλάξεις για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε συμφωνήσει στο 18ο συνέδριο του κόμματος το 1995 να προχωρήσει αυτή η πορεία, θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις ότι αυτό θα βοηθούσε στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, δυστυχώς δεν μας έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής, ότι θα διαφυλάσσονταν τα συμφέροντα και τα κεκτημένα των εργαζομένων. Και σε αυτό βλέπουμε να υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις.